Κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού. Η σημαντική διαφοροποίηση του συγκεκριμένου Αγίου με τους άλλους Αγίους της Ορθοδοξίας μας είναι πως μνημονεύεται ή κατά κάποιον τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι εορτάζεται ο Άγιος Φανούριος κάθε ημέρα του χρόνου από τους πιστούς και αυτό γίνεται μέσω της Παρασκευής της λεγόμενης Φανουρόπιτας. Ας πούμε όμως δυο λόγια για τον βίο του Αγίου. Ο Άγιος Φανούριος με τα 12 φρικτά μαρτύρια που υπέμεινε, μας δίδαξε ότι η ενάρετη ζωή κερδίζεται μόνον με την υπομονή, το θάρρος και την πίστη στον Πανάγαθο Θεό. Η αλήθεια είναι ότι λίγο πολύ γνωρίζουμε α, κάποια πράγματα για τον Άγιο Φανούριο. Βέβαια δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον βίο του, γνωρίζουμε όμως για την φανέρωση της εικόνας του στη Ρόδο και το μετέπειτα χτίσιμο του κατεστραμμένου ναού προς τιμήν του Αγίου από τον τότε Μητροπολίτη Νίλο. Με αυτό τον τρόπο η λατρεία εξαπλώθηκε από την Ρόδο στα γύρω νησιά. Έγινε δηλαδή δημοφιλής ο Άγιος Φανούριος όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και έτσι ξεκίνησε ένα ιδιαίτερο έθιμο το οποίο σήμερα είναι πάρα πολύ δημοφιλές σε ολόκληρη την Ελλάδα μα και στο εξωτερικό όπου ζουν πιστοί χριστιανοί. Η Παρασκευή της Πίτας του Αγίου Φανουρίου. Αυτό είναι μια ευλαβική χειρονομία των χριστιανών που έχει συνδεθεί με την έβρεση απολεσθέντων αντικειμένων. Πολλοί συνδέουν την ιδιότητα αυτή του Αγίου Φανουρίου και της Πίτας με το όνομα του Αγίου που προκύπτει από το ρήμα φαίνο, το οποίο σημαίνει αποκαλύπτω. Επειδή όμως όπως είπαμε δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες για τη ζωή του Αγίου γι' αυτό το λόγο κατά την παράδοση αλλά και με την πάροδο του χρόνου επικράτησαν διάφορες απόψεις που είτε είναι αληθινές είτε είναι λαθεμένες ή υπερβολικές. Μία άποψη αναφέρει ότι η μητέρα του Αγίου υπήρξε στην βιωτή της Στη ζωή της πολύ αμαρτωλή ήταν λέει σκληρή απάνθρωπη με τους α, φτωχούς ανθρώπους και έτσι όταν πέθανε πήγε στην κόλαση μα και τότε η κακία της δεν επέτρεψε στον ιό της τον Άγιο Φανούριο να την σώσει. Τότε λέγεται ότι ο Άγιος ζήτησε να μην του δίνουν τίποτε να μην δίνουν τίποτε σε εκείνον αλλά μονάχα να λένε να συγχωρέσει ο Θεός την μάνα του αλήθεια τώρα οι ψέματα σίγουρα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης μας το βέβαιο είναι ότι δεν είναι καθόλου άσχημο ή κατακριτέο να φτιάχνουμε φανουρόπιτα και να την μοιράζουμε στον κόσμο θεωρείται ως μια ευλογία. Καλό όμως θα ήταν τα κίνητρα να ήταν περισσότερο πνευματικά για την Παρασκευή της Πίτας. Και τι θέλω να πω περισσότερο πνευματικά εφόσον ζητάμε να μας φανερώσει κάτι ο Άγιος νομίζω ότι καλό θα ήταν να φτιάξουμε μόνοι μας την πίτα όχι να την αγοράσουμε έτοιμη από κάποιο κατάστημα, αλλά να μάθουμε συνάμα κάποια στοιχεία για το βίο του ή οπωσδήποτε να την πάμε στην εκκλησία προκειμένου να διαβαστεί, να ευλογηθεί από τον ιερέα της ενορίας. Ή ακόμη και την ώρα που την ετοιμάζουμε για να μπει στο φούρνο ας ψάλουμε το υπέροχο απολυτίκιο του Αγίου Δηλαδή ζητάμε την βοήθειά του αλλά και εμείς δεν πρέπει έτσι να κάνουμε μία μικρή θυσία να αφιερώσουμε δηλαδή λίγο χρόνο στην προσευχή για εκείνον την ώρα που θα φτιάχνετε την πίτα του Αγίου Φανουρίου να έχετε μία εικόνα του Αγίου μπροστά με ένα καντιλάκι αναμένο, με ένα θυμίαμα έτσι ώστε η προσευχή σας για αυτό που του ζητάτε να φτάσει πιο σύντομα σε εκείνον. Η φανουρόπιτα είναι μια νηστίσιμη πίτα και πρέπει η παρασκευή της να γίνεται με περίσσια προσήλωση σε αυτό που κάνουμε. Τώρα τα υλικά της πίτας μπορεί να είναι είτε 7 είτε 9 και μάλιστα τα βάζουμε σε μία, με μια συγκεκριμένη σειρά. Πρώτα δηλαδή αναμειγνύουμε τα στερεά υλικά και ύστερα τα υγρά. Και κατά τη διάρκεια της Παρασκευής ζητάμε την βοήθεια του Αγίου. Και βέβαια αφού ψηθεί την πάμε στην Εκκλησία για να ευλογηθεί και εν συνεχεία μοιράζεται ως ευλογία στους πιστούς. Υπάρχουν πάρα πολλές παραλαγές για τη φανουρόπιτα. Ε, η παραδοσιακή όμως φανουρόπιτα έχει τα εξής υλικά: έχει τέσσερα φλιτζάνια τσαγιού αλεύρι το οποίο φουσκώνει μόνο του, ένα φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη, ένα φλιτζάνι τσαγιού σταφίδες, ένα φλιτζάνι τσαγιού αραβοσιτέλεο, ένα φλιτζάνι τσαγιού νερό ένα φλιτζάνι καφέ κονιάκ, ένα, δύο φλιτζάνια του καφέ χυμό πορτοκάλι, ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα και μία κουταλιά της σούπας κανελογαρίφαλο. Η εκτέλεση είναι πάρα πολύ εύκολη, παίρνουμε το αλεύρι, το ρίχνουμε στις ταφίδες, τις ανακατεύουμε και στο υπόλοιπο αλεύρι ρίχνουμε τα κανελογαρίφαλα και τα ανακατεύουμε στον στο, στο μπολ με, α, που θα βάλουμε το μίξερ χτυπάμε το αραβοσιτέλεο με τη ζάχαρη για τρία λεπτάκια χαμηλώνουμε την ταχύτητα και προσθέτουμε το νερό και το κονιάκ διαλύουμε τη σόδα στο χυμό του πορτοκαλιού και το ρίχνουμε και αυτό στο μείγμα και συνεχίζουμε προσθέτοντας λίγο λίγο το αλεύρι μας. Όταν τώρα γίνει ένα, μια, ε, ένα μείγμα σταματάμε το χτύπημα, ρίχνουμε τις σταφιδούλες και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι προκειμένου να πάνε όλα, α, α, όλες οι σταφιδούλες παντού στο μείγμα αυτό. Είναι πολύ εύκολη για μία ώρα στην, στο φούρνο μας και να έχουμε την ευλογία και τη βοήθεια του Αγίου Φανουρίου.